κλείσω με τα κεριά να ευχηθώ καταρχήν να τα χιλιάσει ο σύλλογο. Όχι να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει πραγματικά γιατί το αξίζουν. Να πω ότι έκρινα από το χειροκρότημα ότι μάλλον ο αρχιμουσικό μα θα πρέπει να είναι υποψήφιο δήμαρχο την άλλη φορά. Και δημοτικού συμβούλου στην κολονία μα, αν κρίνω από το θερμό χειροκρότημα που πήρανε. Και να πω ότι πριν από λίγο καιρό ο Σεβασμιότατος με είχε φωνάξει. Έχουμε σε αρκετά πεδία συνεργασία με τον Σεβασμιότατο, αλλά με είχε φωνάξει εκεί στη Παναγία, στα γραφεία της Παναγίας για να κάνουμε μια συζήτηση με κάποιους τεχνοκράτες που ήταν εκείνη τη μέρα προσκεκλημένοι του. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι μοιραζόμαστε και μάλιστα προηγείται για να είμαι δίκαιος στις σκέψεις που αφορούν την αξιοποίηση, την ανάπλαση και την ανάδειξη του χώρου που ξεκινάει από το κομμάτι το οποίο περικλείεται από τα τείχη του Βυζαντινού κάστρου και φτάνει μέχρι το Ιμαρέτη. Με αφορμή λοιπόν εκείνη η επίσκεψη ήταν η αρχή έτσι ώστε να ξεκινήσει σε επίπεδο προκαταρκτικής δουλειάς μία μελέτη έτσι ώστε μέσα στο καινούργιο ΕΣΠΑ το οποίο ξεκινάει από το 2015 και θα ακολουθήσει αρκετά χρόνια βέβαια να μπορέσουμε να αναδείξουμε το σύνολο της περιοχής με την ιστορικότητα που περιλαμβάνει από το Βυζαντινό, κάποιοι κουνάνε το κεφάλι τους και ξέρουν, από το Βυζαντινό κάστρο μέχρι το Ιμαρέτη. Εκεί και ο δικός σας σύλλογος πιστεύω ότι μέσα από την δουλειά που έχει κάνει ήδη, τις γνώσεις που έχει, κυρίως όμως το μεράκι που έχει αποδείξει ότι διαθέτει, θα βοηθήσει. Σήμερα τελειώνω για εδώ, καλή διασκέδαση στη συνέχεια και ξανά να τα χιλιάσει ο σύλλογος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.